Αστρονόμοι σε όλο τον κόσμο έχουν στραφεί στον αστερισμό Κορώνα Μπορεάλης, σε απόσταση 3.000 ετών φωτός από τη Γη, όπου ένα αστέρι που έχει πεθάνει από καιρό αναμένεται να αναζωπηρωθεί σε μια έκρηξη τόσο ισχυρή που θα συναγωνιστεί για λίγο τη λάμψη του Βόρειου Αστέρα. Το αστρικό πτώμα φωτίστηκε τελευταία φορά πριν από σχεδόν 80 χρόνια και δεν θα αναζωπηρωθεί για άλλα 80 χρόνια, καθιστώντας το μια εμπειρία που συμβαίνει μία φορά στη ζωή μας. Ήδη, το αστρικό υπόλοιμα, ένας λευκός νάνος που ονομάζεται T. Coronae Borealis, που καταναλώνει υλικό από ένα κοντινό κόκκινο γίγαντα, έχει αποκαλύψει μια ενδεικτική πτώση στη φωτεινότητα, που είναι ακριβώς ίδια με εκείνη που προηγήθηκε της προηγούμενης έκρηξής του το 1946. Οι αστρονόμοι δεν ξέρουν ακόμη με βεβαιότητα τι προκαλεί την πτώση, αλλά λένε ότι είναι απλώς θέμα χρόνου το αστέρι να χορτάσει και να εκραγεί σε μια θεαματική νόβα. Οι αστρονόμοι έχουν αφιερώσει πολύτιμο χρόνο σε μια σειρά τηλεσκοπίων εδάφους και διαστήματος για να καταγράψουν κάθε δυνατή λεπτομέρεια, για να μάθουν περισσότερα για τα νόβας. Το T. Coronae Borealis ή T. Cor Bor για συντομία ανήκει σε μια ελίτ λέσχη 10 επαναλαμβανόμενων νόβας γνωστών στον γαλαξία μας, προσφέροντας στους αστρονόμους μια σπάνια ευκαιρία για να μελετήσουν προσεκτικά το φαινόμενο. Οι γνώσεις από αυτό το συμβάν θα φτάσουν τελικά σε μοντέλα για το πώς λειτουργούν τα αστέρια, λένε οι αστρονόμοι. Ο T. Cor Bor παρακολουθείται από το διαστημικό τηλεσκόπιο ακτίνων Γάμα Φέρμι της NASA κάθε μέρα, κάθε λίγες ώρες. Μόλις εκραγεί, οι ακτίνες Γάμα θα εκτοξευθούν στα ύψη παράλληλα, με μια παρόμοια αύξηση στη φωτεινότητα της Νόβα, επιτρέποντας στους αστρονόμους να αποκρυπτογραφήσουν πόσο καυτό υλικό παράγεται αμέσως μετά την έκρηξη και πόσο γρήγορα αυτό το υλικό φεύγει μακριά από τον λευκό νάνο. Οι αστρονόμοι είναι επίσης πρόθυμοι να μάθουν περισσότερα για το πώς τα οστικά κύματα θα διασχίσουν το διάστημα τις στιγμές μετά την έκρηξη. Ο ρυθμός των εκρήξεων του T. Cor Bor το καθιστά μια μοναδική περίπτωση μελέτης.